Λάμπρος Καλαρίτης, δημοσιογράφος, καλός φίλος της εκπομπής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλαρίτη. Καλό μεσημέρι. Ο κόσμος όλος έχει διάχυτο το φόβο μήπως το Ισραήλ μέσα στις απαντήσεις του έχει ακραίες ενέργειες και όλοι δείχνουν μην χτυπηθούν οι εγκαταστάσεις, οι πυρηνικές που υπάρχουν στο Ιράν. Πιστεύετε ότι θα κλιμακώσει το Ισραήλ με ακραίες ενέργειες ή θα διαλέξει ήπιους τρόπους απάντησης? Μέχρι στιγμής αυτό που φαίνεται, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ρευστά, είναι ότι το Ισραήλ προσανατολίζεται στο να επιλέξει μία απάντηση η οποία αφενός δεν θα προκαλέσει ευρύτερη ανάφλεξη και θα μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών διαχειρίσιμη και από το Ιράν. Άρα να απαντήσει, γιατί να μην μείνει χωρίς απάντηση, να είναι όμως οριοθετημένη, να μην οδηγήσει στην αναγκαστική εμπλοκή των Αμερικανών μέσω μιας ευρύτερης ανάφεξης στην περιοχή. Άρα μια, όσο μπορεί κανείς να το πει αυτό, ισορροπημένη αντίδραση για να μην υπάρξει η αίσθηση ότι δεν απαντά. Στη Μέση Ανατολή η αποτροπή είναι απαραίτητο στοιχείο για όλους τους παίκτες εκεί πέρα. Δηλαδή, κάποιος, αν δεν απαντήσει, θα κλειφθεί ως αδυναμία. Από την άλλη, το Ισραήλ, επειδή πιέζεται και από τους Αμερικανούς να μην απαντήσει, μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, οι εισηγήσεις είναι αυτό που έχει ζητήσει, μάλλον η κυβέρνηση, κυρίως οι τρεις που διαχειρίζονται την κατάσταση, δηλαδή ο Νετανιάχου, ο Γκάλαντ και ο Γκάντς, ο Υπουργός Πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός, είναι μια σειρά επιλογών τέτοιες που θα του επιτρέψουν και να απαντήσει και να μην ξεφύγει η κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε απάντηση θα προκαλέσει πολλαπλάσια ανταπάντηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο. Γι' αυτό το Ισραήλ προσπαθεί να δει πώς θα απαντήσει χωρίς να προκληθεί κάτι ευρύτερο. Μην ξεχνάμε ότι έχει ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή και στην Γάζα και στο Νότιο Λιβανό με την Χεζμπολά. Άρα μια περαιτέρω κλιμάκωση και μια άμεση εμπλοκή πλέον όλων είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν θα είναι διαχειρίσιμο. Γι' αυτό τα ζυγίζει. Θα δούμε σήμερα, υπάρχει το συμβούλιο που περιμένουμε να δούμε τι συνεδριάζει εκ νέου στο Ισραήλ για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι προσανατολίζονται σε αυτό και οι Αμερικανοί από εκεί που τους έλεγαν μην κάνετε τίποτα, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις αντιδράσεις του Ισραήλ, τώρα τους λένε μην το παρακάνετε και ενημερώστε μας πριν. Εν αναμονή των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Έχει όμως ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, ο τρόπος αντίδρασης του Ιράν. Γιατί μέχρι τώρα είδαμε την αντίδραση του δια αντιπροσώπων, δηλαδή με τη Χαμάς, με τη Χεζμπολά, με τους Χούθη. Τώρα όμως αυτό που δήλωσαν, ας πούμε, οι μουλάδες, είναι ότι θα απαντήσουν από το έδαφος του Ιράν. Θεωρείτε ότι είναι πλήρως αναβαθμισμένη κατάσταση σε αυτό το σημείο? Να εκτιμήσουμε κάτι. Ότι η αντίδραση, η απάντηση του Ισραήλ, εφόσον υπάρξει, θα αφορά πλήγμα στο έδαφος του Ιράν. Αυτό από μόνο του ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Απλά κοιτάνε αυτό το πλήγμα να είναι τέτοιο που να μην προκαλέσει μια εκτός ελέγχου κατάσταση. Από την άλλη, το Ιράν με αυτό που έκανε έδειξε ότι μπορεί από το έδαφος του να πλήξει οποιοδήποτε σημείο του Ισραήλ. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι και από πλευρά Ιράν το πράγμα ήταν οριοθετημένο. Δηλαδή, το είχε ανακοινώσει. Έστειλε πρώτα τα ντρόμ, τα οποία χρειάστηκαν γύρω στις 6 ώρες για να φτάσουν στο Ισραήλ. Άρα υπήρχε όλος ο χρόνος προετοιμασίας. Είχαν ενημερώσει τους Αμερικανούς ότι θα αντιδράσουν και τους είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα πληγούν Αμερικανικοί στόχοι για να αποφύγουν μια ευθεία εμπλοκή των Αμερικανών. Από την άλλη, οι Αμερικανοί, όταν είχε γίνει το πλήγμα του Ισραήλ στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, είχαν σπεύσει να διευκρινίσουν στο Ιράν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή σε αυτό. Δηλαδή, υπήρχε μια αλληλοδιαβεβαίωση μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, από τους μεν Αμερικανούς ότι δεν είχαν εμπλοκή στο χτύπημα του προξενείου, από τους δε Ιρανούς ότι θα υπάρξει απάντηση μεν, δεν θα πλήξουν Αμερικανικούς στόχους δε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και οι δύο προσπαθούν να αποφύγουν την άμεση εμπλοκή τους. Ιράν έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι έστειλε το μήνυμα ότι μπορούμε να πλήξουμε. Έστειλε όμως πρώτα τα ντρόνς για να υπάρχει ο χρόνος προετοιμασίας.
στόχευσε μόνο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν στόχευσε σε αστικά κέντρα, πληθυσμό κλπ. Ακριβώς για να μην υπάρχουν απώλειες και προκαλέσει υπεραντίδραση του Ισραήλ. Υπήρχε δηλαδή μια ας πούμε, επιχειρησιακή και διπλωματική χορογραφία. Τα πράγματα να, είναι, να υπάρχουν απαντήσεις, να είναι εντός πλαισίου, να μην ξεφύγουν. Άρα βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο και το Ισραήλ εξετάζει τη δική του απάντηση να είναι και αυτή εντός πλαισίου. Τώρα, όσο εντός πλαισίου μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα, έτσι, για πόλεμο μιλάμε. Ο Σπινδύρας θέλει λίγο να δημιουργήσει ανάβλεξη, αλλά στο δυνητικό σενάριο μιας εμπλοκής, όπως παρατηρείται εδώ στην ειδησιογραφία και πολλοί συναδελφοί σας το οριοθετούν στο σημείο ότι το Ιράν προσπαθεί με την στρατηγική της υπομονής, όπως έχει γραφτεί, να αποφύγει τη σύγκρουση, πιστεύετε ότι σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο το Ισραήλ είναι ισχυρότερο λαμβάνοντας υπόψη και τις συμμαχίες? Ένα. Δύο. Το Ιράν έχει δύο βασικά προβλήματα. Τις εσωτερικές διαμάχες που έχει με τους θανάτους των γυναικών που δεν φορούσαν καλά την μαντήλα και είχε κραδασμούς στο καθεστώς, αλλά και κάτι το οποίο δεν συζητιέται πολύ, που έχει περί τα 15 εκατομμύρια Αζέρους στα σύνορα με τον Αζερβαϊτζάν και μια δυνητική ας πούμε εμπλοκή θα φέρει μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Πώς το κοστολογείτε όλο αυτό? Το Ιράν έχει ένα θέμα, θέλει να συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και αυτό είναι η βασική ανησυχία του Ισραήλ, το οποίο δικαιολογημένα ανησυχεί ότι αν το Ιράν αποκτήσει, που εικάζεται ότι μπορεί ήδη να έχει αποκτήσει έναν αριθμό πυρηνικών όπλων, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στον εμπλουτισμό. Άρα το Ιράν θέλει να αποφύγει μια γενικότερη κλιμάκωση, να στοιχεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Ένα. Δεύτερον, ξέρει ότι δεν μπορεί να αντέξει μια ευθεία αντιπαράθεση, δηλαδή ένα πόλεμο κανονικό με την εμπλοκή των ΗΠΑ. Δεν είναι σε θέση το Ιράν. Μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά λόγω του μεγάλου βαλιστικού προστασίου που έχει. Δεν μπορεί όμως να ανταγωνιστεί το δυτικό προστάσιο. Εξάλλου τώρα, στην αναχέτηση των 300 όπλων που έστειλε το Ιράν, τα 180 κάτι drones, τους 110 βαλιστικούς πυράβλους, τους κρούς κλπ. Μεγάλο ρόλο στην αναχέτηση τους έπαιξαν και οι Αμερικανοί με τα δύο αντιπυρηνικά στην περιοχή και με άλλα μέσα. Οι Βρετανοί που είχαν πολύ ενεργό και πολύ επιτυχημένο ρόλο και οι Γάλλοι. Δηλαδή εδώ η άμυνα του Ισραήλ ήταν πολυστρωματική πέραν της δικής του άμυνας αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής που θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο του Ισραήλ, είχε και τη συνδρομή Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων, με επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρα είχε μια πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Το Ιράν δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε ένα πόλεμο απευθείας με τους Αμερικανούς και τους λοιπούς δυτικούς, με τον ΝΑΤΟ, να το πω έτσι, και μαζί με το Ισραήλ. Γι' αυτό είναι προσεκτικό. Το Ισραήλ, τώρα που εξετάζει τα πλήγματά του, δεν θα κατηγορούμε. Δεν θα επιχειρήσει να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αφενός ότι αυτό θα προκαλέσει μια εκτός ελέγχου κατάσταση, το έχουν προειδοποιήσει και οι Αμερικανοί. Αφετέρου, για να πλήξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρειάζεται και συγκεκριμένα όπλα βαθιάς διείσδυσης, βόμβες οι οποίες είναι βαθιάς διάτρησης, οι οποίες δεν διαθέτουν μόνο οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν πρόκειται να τις δώσουν, δεν πρόκειται να τις αποδεσμεύσουν για αυτόν τον λόγο. Αν ποτέ τις χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα τις χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Άρα το Ιράν δεν θέλει ένα γενικό πόλεμο, ξέρει ότι δεν μπορεί να αντέξει. Ακριβώς όπως είπατε, έχει εσωτερικά θέματα. Το καθεστώς από τέλος καιρών κλονίζεται λόγω των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δολοφονιών γυναικών και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Δεν θέλει να αποφύγει ένα πόλεμο, ο οποίος ενδεχομένως θα επιταχύνει και τον εσωτερικό κλονισμό του. Από την άλλη, πρέπει να είναι το εξής. Ότι το Ιράν έχει, επειδή ακριβώς είναι ένα αρχαίο καθεστώς, εμείς οι Έλληνες το έχουμε αντιμετωπίσει πολλαπλώς από τα αρχαία χρόνια, ξανά τους Πέρσες έτσι, γιατί αυτοί είναι στην ουσία οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση εκεί. Μπορεί να πούμε ότι είναι ένα πολυεθνικό κράτος, δεν είναι μόνο Πέρσες έτσι. Είναι και Αζέροι, είναι και Κούρδοι και διάφοροι. Αλλά τον πρώτο λόγο είναι το σιητικό θρήσκευμα το οποίο λειτουργεί ως ενοποιητικός παράγων μεταξύ Αζέρων, που είναι πολλά εκατομμύρια. Να πούμε ότι οι Αζέροι στο Ιράν είναι περισσότερα εκατομμύρια από ό,τι στο Αζερβαϊτζάν. Γι' αυτό το Ισραήλ, επειδή εμείς αναρωτιόμαστε οι Έλληνες, ότι γιατί το Ισραήλ στηρίζει τους Αζέρους έναντι των Αρμενίων, που και οι Αρμένοι έχουν υποστεί γενοκτονία κλπ. Στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν αισθήματα, υπάρχει ο κινησμός. Το Ισραήλ στηρίζει το Αζερβαϊτζάν ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλοί Αζέροι, εκατομμύρια Αζέροι στο Ιράν και θέλει κάποια στιγμή να μπορέσει να τους εργαλοποιήσει για να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά πολλά προς επίκριση είναι αυτό που λέτε ότι έχει εσωτερικές ρηγματώσεις. Όμως,
επειδή το καθεστώς αυτό έχει μακρά εμπειρία χιλιάδων ετών, το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς οι Έλληνες και στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο, το Ιράν είναι το μόνο κράτος στην περιοχή του οποίου τα σύνορα δεν έχουν αλλάξει εδώ και δεκαετίες, ίσως και αιώνες. Δηλαδή έχει σταθερά σύνορα, που σημαίνει ότι έχει ένα τρόπο να ισορροπεί μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν έχει μεταβολή συνόρων. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δυνατότητά του να διαχειρίζει καταστάσεις. Γι' αυτό είναι προσεκτικό. Ισορροπεί τόσο όσο. Γι' αυτό θέλει να αποφύγει ένα μεγάλο πόλεμο που ενδεχομένως να το αποσταθεροποιήσει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, ανεξαρτήτως του πώς θα απαντήσει τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα απαντήσει με έναν τρόπο, επιχειρώντας να είναι λελογισμένος, με ό,τι αυτό σημαίνει, σχεδιάζει και εκτιμώ ότι μέσω μακροπρόθεσμα θα επιχειρήσει να επιφέρει ένα μεγάλο πλήγμα στο Ιράν, γιατί καταλαβαίνει, και σε αυτό έχει δίκιο ο Ισραήλ, ότι είναι υπαρξιακός ο κίνδυνος. Ένα Ιράν με πυρηνικά αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για το Ισραήλ. Δεν πρόκειται να το αφήσει αυτό. Απλά θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να διαμορφώσει ευνοϊκούς συσχετισμούς με τους συμμάχους του και να εμπλέξει με κάποιο τρόπο τους Αμερικανούς. Δηλαδή, όταν θα γίνει το μεγάλο χτύπημα στο Ιράν, θα έχει φροντίσει το Ισραήλ να εμπλακούν και οι Αμερικανοί, να μην το κάνει μόνο. Αυτό τώρα το πώς θα γίνει, κανείς δεν το ξέρει, αλλά εκτιμώ ότι αυτή θα είναι η κατάληξη. Δεν πρόκειται το Ισραήλ να αφήσει ένα Ιράν με πυρηνικά δίπλα του. Θα κάνει τα πάντα να προκαλέσει ένα τελειωτικό, να προσπαθήσει να προκαλέσει μια τελική αναμέτρηση με το Ιράν. Σίγουρα οι εκτιμήσεις μας είναι στο μέτρο του δυνατού και τηρουμένων των αναλογιών, γιατί και στην Ουκρανία όλες οι αναλύσεις πριν την εισβολή ήταν ότι δεν θα εισβάλλει, όμως ο ορθολογισμός δεν επικρατεί πάντα. Να κλείσουμε λίγο με την περιοχή και να πάμε τα λίγο στα δικά μας. Αυτή τη στιγμή στην διεθνή γεωγραφία ακούγεται ότι το Ιράν ως τελευταίο μέτρο μπορεί να έχει και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε αυτό έχω δύο θέματα. Πρώτον, το Ιράν δεν θα πληγεί αν τυχόν και περάσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Και το άλλο είναι, επειδή υπάρχει παραφιλολογία ότι όλο αυτό γίνεται για να γίνεται ή ότι μπορεί να έχει και πολύ πιο γκρίζες γραμμές, οι αγορές δεν δείχνουν να έχουν αντιδράσει με πανικό. Ούτε η τιμή του χρυσού έχει αλλάξει πολύ, ούτε η τιμή του πετρελαίου. Από οικονομικής πλευράς, πώς το βλέπετε όλο αυτό? Οι αγορές έχουν αντιδράσει με ψυχραιμία μέχρι στιγμής, γιατί θεωρούν ότι είδαν ότι το Ιράν έκανε αυτό που έκανε, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αλλά οριοθέτησε την απάντησή του και εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει, πιθανολογούν ότι δεν θα υπάρξει απάντηση του Ισραήλ τέτοια η οποία θα θέσει την κατάσταση εκτός ελέγχου. Γι' αυτό μέχρι στιγμής αντιδρούν ψυχραιμία. Το πετρέλαιο βέβαια αμέσως ανέβηκε, αμέσως χτύπησε, έτσι, και ο χρυσός. Ο χρυσός, να πούμε ότι ανεβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακριβώς διότι όλοι εκτιμούν ότι ανεξαρτήτως των επιμέρους διακυμάνσεων, το τι γίνεται τώρα, αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, γενικά το πράγμα οδεύει προς μια κρίση. Ο χρυσός έχει ανέβει, γιατί έχει ανέβει μάλιστα και συνεχίζει να ανεβαίνει, διότι ως γνωστόν είναι το καταφύγιο σε περίοδους κρίσης. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα, οι αγορές εκτιμούν θα υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό ο χρυσός ανεβαίνει. Ανεβαίνει όμως, ανεβαίνει πολύ καιρό τώρα, λόγω της ευρύτερης κατάστασης. Δεν έκανε καμιά εκτείναξη με την απάντηση? Όχι, γιατί θεωρούν ότι το πράγμα θα είναι, προς το παρόν, έτσι βραχυπρόθεσμα, το επαναλαμβάνω αυτό. Mm-hmm. Βραχυπρόθεσμα τώρα άμεσα, ότι θα είναι ανεξαρτήτως εξάρσεων, γενικά δεν θα ξεφύγει, δεν θα βγει εκτός ελέγχου. Γι' αυτό και το πετρέλαιο ανέβηκε εμένα, αλλά διατηρείται μέχρι στιγμής, ας πούμε, διαχειρίσιμα. Γι' αυτό και οι αγορές, τα ξένα χρηματιστήρια κράτησαν μια ψυχραιμία. Το να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι ο Ιράν θα το αποφύγει, γιατί δεν συμφέρει ούτε το ίδιο. Αν αυτό συμβεί, μετά μιλάμε για άλλες καταστάσεις, για το πετρέλαιο το οποίο θα πάει εκεί που όλοι φανταζόμαστε, σε μια κατάσταση η οποία είναι ήδη επιβαρημένη. Δεν νομίζω ότι σε βάρουσα φάση το Ιράν θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι στα σχέδιά του. Αν για κάποιους λόγους καταλήξει εκεί, θα έχουν προηγηθεί άλλα πριν. Μια από τις τελευταίες κινήσεις που θα κάνει, θα έχουν προηγηθεί άλλη κλιμάκωση πριν. Γενικά πάντως η κατάσταση στο ενεργειακό κόστος δεν είναι καλή. Να πούμε στα δικά μας, έτσι που μας αφορούν και άμεσα, οι ελληνικές επιχειρήσεις υποφέρουν από τον ενεργειακό κόστος. Βιομηχανίες στην Ελλάδα κλείνουν. Δυστυχώς έχουμε 2-3 λουκέτα το τελευταίο διάστημα σε βιομηχανίες οι οποίες είναι ενεργοβόρες και μάλιστα βιομηχανίες οι οποίες είναι υψηλοί, μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας, έχουν
επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο και με το Μέγαρο Μαξίμου και του ζητούν μέτρα για να μην πούν και άλλα λουκέτα. Είναι δηλαδή ήδη δύσκολη η κατάσταση σε εμάς. Γενικά είναι, αλλά και σε εμάς ακόμα περισσότερο. Οπότε, αν γίνει κάτι το οποίο, όπως αυτό που λέτε, δηλαδή να κλείσουν τα ΣΝΑΤΟ, όπως μπορεί αυτό σημαίνει, οι επιπτώσεις σε εμάς είναι ακόμα χειρότερες. Γενικά, το θέμα της ενέργειας έχει προκαλέσει πολλαπλές επιπτώσεις. Υπάρχει ο φόβος με την αύξηση του πετρελαίου να αναζωοποιηθεί ο πληθωρισμός, άρα να πάνε πιο πίσω οι μειώσεις των επιτοκίων, που ήδη πάνε πιο πίσω. Ήδη έχει μειωθεί η εκτίμηση για τον αριθμό μειώσεων επιτοκίων που θα υπάρξουν και από ό,τι φαίνεται μετατίθεται και όλα χρονικά η μείωση των επιτοκίων για τον Ιούνιο μετά και βλέπουμε. Δηλαδή εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου ενώ φαινόταν ότι ο πληθωρισμός αρχίζει και τίθεται εκτός ελέγχου και θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση των επιτοκίων, το πράγμα πάει πίσω. Είναι όλα αλλεύθερα. Αν υπάρξει αυτό που λέμε κλείσιμο των στενών του ορμού, τα πράγματα εκεί θα βγουν εκτός ελέγχου και οικονομικά πλέον, με πολύ βαριές επιπτώσεις για την οικονομία. Εδώ να πούμε ότι ο αδύναμος κρίκος όλης της υπόθεσης είναι η Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, περισσότερο οικονομικά πλήττεται η Ευρώπη. Η Αμερική δείχνει μια ευελιξία και γενικά έχει μια δυνατότητα η οικονομία την ανακάμπτει. Έχουν το δολάριο που μπορούν να τυπώνουν, έχουν την ισχύ που έχουν. Έχουν δώσει πολύ μεγάλα εμπορικά κίνητρα και φεύγουν επιχειρήσεις, εταιρείες από την Ευρώπη και πάνε με την καθίστανση στην Αμερική, στις ΗΠΑ, γιατί οι Αμερικανοί λειτουργούν έξυπνα, δίνουν κίνητρα, μειώνουν το κόστος, μειώνουν τη φορολογία. Οπότε φεύγουν από την Ευρώπη εταιρείες και πηγαίνουν εκεί. Η Ασία έχει τον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται την κατάσταση. Ο αδύναμος κρίκος δυστυχώς είναι η Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους κρίσεις. Ανταποκρίνεται αργά. Και όταν πλέον τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Η Ευρώπη θα είναι αυτή η οποία θα πληγεί ακόμα περισσότερο. Κατανοητό. Κάτι τελευταίο τώρα να κλείσουμε, που έχει να κάνει με τα δικά μας. Όλο, επειδή στις εκπομπές σας, που κανείς μπορεί να τις δει, που έχουν ένα μεγάλο εύρος, υπάρχει πλουραλισμός για το θέμα των διεθνών σχέσεων, και συχνά πυκνά αναφέρεστε στο κομμάτι των οπλικών συστημάτων, των εξοπλισμών. Είδαμε εκεί μια επίδειξη, είδαμε ένα θόλο αεράμινας που πολλές φορές οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι σας έχουν σχολιάσει, ο καθένας από την πλευρά του ανάλογα με την ιδιότητά του. Όλο αυτό που είδαμε στο Ισραήλ, αυτός ο θόλος αεράμινας, με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχετε μέσα από τις εκπομπές που κάνετε με ειδικούς που έχουν να κάνουν με τους εξοπλισμούς, πώς μπορεί να προσαρμοστεί στην Ελλάδα που έχει τα ίδια και χειρότερα προβλήματα με την Τουρκία? Αυτό που είδαμε με την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ θα μπορούσε να είναι μια εικόνα από μια μελλοντική σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Η Τουρκία διαθέτει όλο αυτό το πλωστάσιο. Το διαθέτει δυστυχώς σε πιο εξελεγμένη μορφή. Δηλαδή, όλο αυτό το πλουστάσιο της Τουρκίας είναι πιο εξελεγμένο και τα μη επανδρομένα και η βαλιστική της πύραυλη κλπ. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή την κατάσταση. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι μια τουρκική επίθεση στην Ελλάδα στο πρώτο μέρος της θα εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Δηλαδή, αυτά που είδαμε εκεί θα μπορούσαμε να τα δούμε εδώ πέρα, με τη διαφορά ότι εδώ είναι ακόμα πιο κοντινές οι αποστάσεις. Που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερο χρόνο αντίδραση. Ένα. Δεύτερον, δυστυχώς δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε έστω κατά προσέγγιση τις δυνατότητες του Ισραήλ σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία. Θα έπρεπε. Η Ελλάδα εξάλλου δεν έχει αποκτήσει, δυστυχώς λόγω ολιγορίας, μην πω τίποτα βαρύτερο, του πολιτικού συστήματος να έχει βαλιστικό πλωστάσιο. Η Τουρκία έχει βαλιστικό πλωστάσιο. Η Ελλάδα για κάποιο λόγο θεώρησε ότι δεν την ενδιαφέρει να έχει, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε καν να απαντήσουμε με τον τρόπο που θα μας απειλήσουν οι Τούρκοι. Δεν έχουμε, να το πω με απλά λόγια, πυράβλους που θα πρέπει να έχουμε, βαλιστικό πλωστάσιο. Και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε και τον αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο που έχει το Ισραήλ. Τώρα γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά είμαστε ακόμα στις συζητήσεις. Και τα πράγματα αυτά δυστυχώς αργούν. Αυτό που είδαμε εκεί, να εξελίσσεται, θα μπορούσε να είναι μια εικόνα από το εκείς μέλλον το δικό μας. Που σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε, να λάβουμε τα μέτρα μας. Να επαναλάβω ότι από τα 300 όπλα που έστειλε το Ιράν, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, πέρασαν 7 βαλιστικοί πυραυλοί, οι οποίοι έκαναν ζημιά σε αεροπορική βάση, αλλά με τα μέχρι τη στιγμή δεδομένα, αυτά που γνωρίζουμε, δεν ήταν ελαφρές οι ζημιές. Όμως το Ισραήλ, παρότι έχει το τελειότερο αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό σύστημα, το συνέδραμαν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Έτσι. Και παρόλα αυτά, 7 βαλιστικοί πυραυλοί πέρασαν. Το
Το λέω αυτό για να έχουμε και τις αντιστοιχίες. Εμάς δεν μας βοηθήσει κανείς, είναι προφανές, και δεν έχουμε και τον θόλο που έχει το Ισραήλ. Παρότι τώρα συζητάμε μήπως πάρουμε το αεροδρόμιο κλπ. Που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τρέξουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί αυτά που είδαμε εκεί θα μπορούσαμε να δούμε και να δούμε εδώ με πολύ διαφορετική κατάληξη. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα έχει ολιγορήσει πάρα πολύ. Επί δεκαετίες θεωρούσε τις αμυντικές δαπάνες κάτι το οποίο είναι πολυτέλεια ή δευτερεύον. Εξάλλου θυμόμαστε όλοι ότι κάθε φορά που ζορίζεται ο προπολογισμός, για χρόνια το πρώτο πράγμα που κοβόταν ήταν οι αμυντικές δαπάνες. Για κάποιο λόγο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι αμόρφωτο από άψη στρατηγικής αντίληψης και κουλτούρας ασφαλείας, θεωρούσε ότι μπορεί να κόβει τις αμυντικές δαπάνες χωρίς επιπτώσεις. Και τώρα τα βιώνουμε από πρώτο χέρι. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε να κλείσουμε τρύπες όπως μπορούμε. Καλώς γίνονται αυτά που γίνονται. Θα πρέπει να έχουν γίνει όμως με πρόγραμμα, πολύ νωρίτερα, πολύ καλύτερα και με πολύ περισσότερα. Δυστυχώς η γεωγραφία είναι αμήλικτη. Κύριε Καλαρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε.